Thank you very much. I'm very glad to be here in front of you. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ μπροστά σας. Είναι μεγάλη χαρά μου και μεγάλη τιμή μου, κύριε Πρόεδρε του Διοικητικού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την φιλοξενία, για την ευκαιρία να μιλήσω σήμερα εδώ. Το Σικάγο είναι ένα ενδιαφέρον μέρος για μας τους Έλληνες. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει μια δραστήρια ελληνοαμερικάνικη κοινότητα για την οποία είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι. Μια κοινότητα που χαρακτηρίζει τα μεγαλύτερα προσόντα των δύο εθνών μας, την επιχειρηματικότητα, τον δυναμισμό, την εμπιστοσύνη, αλλά και την αντοχή και τη στεναρότητα στις δύσκολες στιγμές. Και βεβαίως το σεβασμό για την ιστορία, αλλά και ταυτόχρονα την επιθυμία να την οριοθετήσουμε και να την γνωρίσουμε. Δεύτερον, το Σικάγο είναι μία δυναμική και εξωστρεφής πόλη, και γι' αυτό ακριβώς είναι ενδιαφέρουσα για μας, που κατορθώνει να βρίσκεται στην εμπροστοφυλακή της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να προστατεύσει τους πλέον ευάλωτους στις πιέσεις της παγκοσμιοποίησης. Και υπάρχουν πολλά τα οποία μπορούμε να μάθουμε και να διδαχτούμε, ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις προσπάθειές μας να προωθήσουμε την αηφόρο και την ολοκληρωμένη ανάπτυξη στην Ελλάδα μετά από τόσα πολλά χρόνια συνεχούς και βαθιάς κρίσης. Γενικά θα έλεγα ότι οι καλύτερες στιγμές της πρόσφατης κοινής μας ιστορίας, όπου και οι δυο μας αποφεληθήκαμε, ήταν οι στιγμές που κατορθώσαμε να εμπνεύσουμε ο ένας τον άλλον. Οι ιδρυτές μας, οι ιδρυτές της Αμερικής, εμπνεύστηκαν από την αρχαία ελληνική δημοκρατία και εμείς πάλι θεωρούμε τον Αμερικάνικο πόλεμο της ανεξαρτησίας ως πηγή έμπνευσης, όταν κυρίως βεβαίως τη στιγμή που χρειάστηκε να εξεγερθούμε κατά των καταπιεστών μας. Πολλές φορές και στο παρελθόν, όταν απευθύνομαι στους Αμερικανούς που ζουν στην Ελλάδα, ακούω το ίδιο μήνυμα. Πρόκειται για την καλύτερη στιγμή στις ελληνοαμερικάνικες σχέσεις μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βιώνουμε την καλύτερη στιγμή μας. Μια στιγμή όπου βέβαια πολεμήσαμε μαζί κατά του φασισμού. Πιστεύω ότι μεγάλο μέρος αυτής της προσπάθειας ήταν εξαιτίας της αμερικάνικης υποστήριξης στις πολύ δύσκολες στιγμές της κρίσης που περάσαμε. Η υποστήριξη που μας προσφέρθηκε στη βάση της αμοιβαίου σεβασμού. Η υποστήριξη η οποία χαρακτηρίστηκε από την επίσκεψη του Ομπάμα στην Ελλάδα, του Πρόεδρου Ομπάμα στην Ελλάδα τον προηγούμενο Δεκέμβριο, και δεν θα ξεχάσω ποτέ την επίσκεψή του και πραγματικά κατόπιν πρώτη επαφή που είχα μαζί του τον Ιούνιο του 2015 στις Βρυξέλλες, που είχε προηγηθεί βεβαίως και την επίσκεψή του στην Ελλάδα πέρσι, και φυσικά την επίσκεψη την πρόσκληση που ακολούθησε να επισκεφτώ τον πρόεδρο Τραμπ αύριο. Σήμερα η Ελλάδα, όπως είπαμε, κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα, η χώρα μας, αλλά και η χώρα σας, γιατί βεβαίως στο ακροατήριο υπάρχουν πολλοί Ελληνοαμερικάνοι, επιτέλους εξέρχεται από μια σοβαρότατη και βαθιά ύφεση
που διήθηκε σε περισσότερο από μία επταετία, κόστισε το 1/4 του ΑΕΠ της Ελλάδας, προκάλεσε σε ένα ποσοστό ανεργίας του τάξης του 27% και οδήγησε σε μία τεράστια απώλεια εγκεφάλων που οδήγησε στο εξωτερικό τους πλέον εξειδικευμένους και χαρισματικούς νέους επαγγελματίες μας. Μία ύφεση η οποία συνδυάστηκε με την μεγαλύτερη μεταναστευτική κρίση και τις μεταναστευτικές ροές που αντιμετώπισε η Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και οι οποίες έφτασαν στο κατόπλι μας. Ο ελληνικός λαός εργάστηκε σκληρά, έκανε θυσίες και ταυτόχρονα βελτιώθηκε προς το καλύτερο και αρνήθηκε να εγκαταλείψει τις αρχές του. Είτε αυτό σημαίνει να σταθεί στεναρά και να υποστηρίξει το οικονομικό πρόγραμμά του και τις διαπραγματεύσεις του, είτε να προστατεύσει τον κόσμο, τους ανθρώπους που χρειαζόταν περισσότερο την προστασία αυτή. Και σήμερα είμαστε πάλι δυνατοί. Η Ελλάδα επέστρεψε. Αφήνει πίσω της σήμερα όχι μόνο την κρίση, αλλά επίσης και το οικονομικό μοντέλο που οδήγησε σε αυτή την κρίση. Οι πρακτικές του παρελθόντος που συνεισέφεραν στην ανικανότητα και στην διαφθορά, που φυσικά είναι εχθρικές, όχι μόνο έναντι των ξένων επενδυτών μας, αλλά και έναντι των Ελλήνων πολιτών. Η επιστροφή μας, η ανάκτησή μας, δεν βασίζεται σε μια επιστροφή στο παρελθόν, αλλά σε νέα, εδράζεται σε νέα και ισχυρά θεμέλια. Θα ήθελα λοιπόν να σας εξηγήσω μερικά πράγματα τώρα όσον αφορά την κατάσταση στην Ελλάδα. Η οικονομία έχει πλέον σημειώσει ανάπτυξη για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, ενώ η πρόβλεψη ανάπτυξη το 2017 είναι 2% του ΑΕΠ και 2,6% για το 2018. Καθοθώσαμε να ξεπεράσουμε τους στόχους των πρωτογενών πλεονασμάτων μας τα τελευταία δύο έτη και αυτή η τάση θα συνεχιστεί και φέτος. Έχουμε ήδη πραγματοποιήσει την πρώτη επιτυχημένη προσπάθεια να αναχρηματοδοτήσουμε το χρέος μας μέσω των κεφαλαιαγορών και κάθε μέρα βελτιώνουμε, κτίζουμε καλύτερα τη φήμη μας. Ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής αυξήθηκε κατά 6% το πρώτο ίμιση του 2017 σε σύγκριση με το 2016. Οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 11,2% το πρώτο τέταρτο του 2017. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν τους πρώτους 8 μήνες του 2017 και επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι η Ελλάδα έχει σχεδόν διπλάσιες εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες από ό,τι αντίστροφα. Ο τουρισμός έχει αυξηθεί κατά 5 εκατομμύρια τα τελευταία τρία έτη και αναμένεται να φτάσει τα 35 εκατομμύρια μέχρι το έτος 2021. Το 2017 μάλιστα σπάσαμε το ρεκόρ των 30 εκατομμυρίων τουριστών. Το πιο σημαντικό δε είναι ότι το ποσοστό της ανεργίας μειώθηκε 5,4% μεταξύ του 2014 και του 2017 και θα μειωθεί κατά 7,4% του χρόνου. Και βέβαια, κυρίες και κύριοι, όλα αυτά δεν συνέβησαν τυχαία. Εφαρμόσαμε ένα πολύ απαιτητικό πακέτο μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνει πάνω από 400 δράσεις
και μέτρα, δύσκολες και απαραίτητες, διαθροτικές μεταρρυθμίσεις στο φορολογικό μας σύστημα, στις παραγωγικές αγορές, στο δικαστικό και νομικό σύστημα, στο σύστημα της υγείας και της πρόνοιας, στον τομέα της ενέργειας, όπως επίσης και στο επιχειρησιακό μας περιβάλλον. Και φροντίσαμε, πήραμε μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η νομοθεσία. Γιατί πιστεύουμε ότι μόνο η καλή εφαρμογή μιας καλής νομοθεσίας μπορεί να διορθώσει μια κατάσταση. Ο στόχος μας είναι να προχωρήσουμε μπροστά με ένα νέο αειφόρο μοντέλο ανάπτυξης που δίνει προτεραιότητα στην καινοτομία, είναι προσανατολισμένο προς τις εξαγωγές, είναι φιλικό προς τις επενδύσεις και εκμεταλλεύεται πλήρως και αξιοποιεί το ιδιαίτερα εξειδικευμένο ανθρώπινο κεφάλαιό μας και βέβαια πρώτα και κύρια είναι κοινωνικά δίκαιο. Σε αυτό το σημείο όμως, επιτρέψτε μου να τονίσω, να αναλύσω μερικές από τις μεταρρυθμίσεις που μας βοήθησαν να πετύχουμε το στόχο μας. Καταρχήν, το νόμο κινήτρων για τις επενδύσεις του 2016 που σκοπεύει να φέρει πάνω από 13 δισεκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις ιδιωτικές μέχρι το 2023, δίνοντας κίνητρα και βελτιώνοντας την προβλεψιμότητα για τον ιδιωτικό τομέα. Δεύτερον, η διαδικασία ταχείας διεκπεραίωσης για τις στρατηγικές επενδύσεις. Η υψηλή απορροφησιμότητα των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων την περίοδο 2014-2020, όπου η Ελλάδα, μπορούμε να πούμε, είναι η πρώτη ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες που αναλαμβάνουν προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς αυτό. Η συνεργασία με διεθνούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς με σκοπό να αυξηθεί η ρευστότητα και να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση των επενδύσεων. Η δημιουργία μιας νέας κρατικής αναπτυξιακής τράπεζας και αυτό προσβλέπουμε να ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2018. 6. Η επιτάχυνση της ατζέντας μας για τις επενδύσεις μέσω της δημιουργίας του ελληνικού της Ελληνικής Εταιρείας Ενεργητικού και Συμμετοχών και βέβαια περαιτέρω διευκόλυνση των διαδικασιών αδειοδότησης των επενδύσεων σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα. Βήματα σταθερά για την ενίσχυση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος που πρόσφατα ανακεφαλαιοποιήθηκε και τώρα πλέον είναι ιδιαίτερα αποδοτικό. Η προαγωγή, ένα το βήμα, της μιας στρατηγικής για την καταπολέμηση της ανεργίας και 10, η μεταρρύθμιση με σκοπό την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας με πλήρη ψηφιοποίηση του δημοσίου τομέα και της δημόσιας διοίκησης. Και ο στόχος μας είναι πολύ σύντομα η ψηφιακή επικοινωνία να είναι ο κύριος τρόπος επικοινωνίας με την δημόσια διοίκηση. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, αυτή η προσπάθεια στην οικονομία συνιστά μία σταθερή βάση για τον ευρύτερο στόχο της ενίσχυσης του ρόλου μας ως οικονομικού κόμβου και ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή μας. Και αυτό είναι ακριβώς το σημείο στο οποίο εδράζεται το μέλλον των ελληνοαμερικανικών στρατηγικών σχέσεων. Δεν
είναι μόνο διπλωματική η πτυχή αυτή, ούτε μόνο οικονομική. Είναι μια σχέση μεγάλης γεωστρατηγικής σημασίας, δεδομένης της θέσης της Ελλάδος στο σταυροδρόμι τριών υπήρων, όπως επίσης και της ολοένα αυξανόμενης αστάθειας στην περιοχή μας. Πρώτα-πρώτα, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που έχει προωθήσει μέχρι στιγμής μια συνολική ενεργή διπλωματική ατζέντα για την σταθερότητα και την συνεργασία σε μία από τις σημαντικότερες αλλά και τις πιο ασταθείς περιοχές του κόσμου. Εδώ και καιρό είναι μέλος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και ένα από τα λίγα μέλη που εκπληρεί πλήρως τις υποχρεώσεις του από πλευράς στρατιωτικών δαπανών αλλά και διεθνών δράσεων κατά της τρομοκρατίας. Η Ελλάδα προάγει μια ισχυρή συνεργασία στον αμυντικό τομέα με τις Ηνωμένες Πολιτείες συμπεριλαμβανομένου και του σημαντικότητα της βάσης στον όρμο της Σούδας αλλά και μέσω άλλων εγκαταστάσεων πολύ σημαντικών και αεροπορικών αλλά και ναυτικών. Επίσης, έχει μια ενεργή πολιτική επίλυσης του Κυπριακού ζητήματος με βάση μια βιώσιμη αλλά και δίκαιη λύση η οποία εξάλλου περιγράφεται αναλυτικά στις αποφάσεις και στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα έχει μια ενεργή πολιτική διαλόγου και εμπλοκή συνεργασίας με την Τουρκία με στόχο να βοηθήσει την Τουρκία να εξακολουθήσει να στρέφεται προς την Δύση και έχει σκοπό βεβαίως να προστατεύσει σταθερά και με σθένος τα κυριαρχικά του δικαιώματα στο Αιγαίο. Η Ελλάδα έχει ενεργή πολιτική επίλυσης του ζητήματος του ονόματος, της ονομασίας με τους γείτονές μας της Φύρων με βάση μια αμοιβαία συμφωνηθήσα λύση έτσι ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την συμμετοχή της χώρας αυτής στις ευρωατλαντικές συνεργασίες. Προάγει την ισχυρή διμερή και τριμερή συνεργασία μαζί με την Κύπρο, με το Ισραήλ, την Αίγυπτο, τον Λίβανο, την Παλαιστίνη και την Ιορδανία. Και βέβαια συμμετέχει σε σημαντικές στρατιωτικές ασκήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στη Μεσόγειο. Η Ελλάδα έπαιξε σημαντικό ρόλο στην δημιουργία του συνάντησης κορυφής των χωρών του Νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει δημιουργήσει και λάβει σημαντικές πρωτοβουλίες πολυμερείς με τις βαλκανικές χώρες συμπεριλαμβανομένες της Σαρβίας, της Βουλγαρίας και της Ρωμανίας. Έχει πολύ σημαντικό κομβικό ρόλο θα λέγαμε στην αναβίωση της ευρωπαϊκής προοπτικής της περιοχής αυτής. Έχει αναλάβει περιφερειακές πρωτοβουλίες όπως το συνέδριο της Ρόδου που προάγουν την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή ή την πρωτοβουλία για την προστασία των θρησκευτικών μειονοτήτων στην Μέση Ανατολή. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα ήδη παγκόσμια δύναμη στον τουρισμό και στην ναυτιλία ενισχύει ταχύτατα τον ρόλο της ως κόμβος ενεργειακός και διακινητικός μέσω της αν θέλετε μεταφοράς του αερίου του φυσικού αερίου από την Κασπία χρησιμοποιώντας τον διανδρετικό αγωγό τον IGP αλλά και τον κάθετο διεύλο μέσω της επέκτασης του τερματικού σταθμού φωταερίου και φυσικού αερίου στην Ερυθρούσα
και την δημιουργία μιας απλωτής μονάδας αποθήκευσης στην Αλεξανδρούπολη, αλλά και μέσω συμπληρωματικών εισαγωγών φυσικού αερίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και θα ήθελα να προσθέσω ότι η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα στον κόσμο που ανοίγει τον δρόμο για την εισαγωγή, αν θέλετε, αερίου στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, μέσω της ανάπτυξης του αγωγού EastMed για την εισαγωγή φυσικού αερίου από το Ισραήλ και από την Κύπρο, όπως επίσης και του έργου Eurasia, που θα συνδέσει την Ευρώπη, την Κύπρο και τον Ισραήλ, το Ισραήλ με ένα ηλεκτρονικό επικοινωνιακό πλέγμα. Μέσω νέων διαγωνισμών που γίνονται για τους υδρογονάνθρακες offshore στην Κρήτη και στο Ιόνιο, στους οποίους λαμβάνουν μέρος και αμερικανικές εταιρείες, όπως επίσης και συνομιλίες με την Τουρκία για έναν νέο αγωγό ρωσικού φυσικού αερίου, αλλά και την παρακολούθηση των επιτυχών ιδιωτικοποιήσεων των λιμένων Πειραιός και Θεσσαλονίκης και φυσικά ενόψει και φυσικά ενόψει να τους αναπτύξει και να τους διαμορφώσει σε περιφερειακά σε περιφερειακούς κόμπους logistics. Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, πιστεύω με όλη μου την καρδιά ότι αυτή είναι η στιγμή περαιτέρω ενίσχυσης της ελληνοαμερικανικής στρατηγικής εταιρικής σχέσης εν ώψη μελλοντικών εξελίξεων. Και αυτή η συνεργασία θα πρέπει να εστιάσει, να επικεντρωθεί σε τρεις τομείς. Πρώτον, θα πρέπει να επικεντρωθεί στις αμερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα και ειδικά στους τομείς του τουρισμού, του κτηματομεσητικού τομέα, της ενέργειας, των υποδομών, των νέων τεχνολογιών, του αγροτικού τομέα, των αγροεπιχειρήσεων θα λέγαμε, και του χρηματοπιστωτικού τομέα. Αυτό περιλαμβάνει σημαντικές κοινοπραξίες σε τρίτες χώρες, όπως την πρόσφατη με την General Electric στην Λιβύη, στην οποία συμμετέχει και ελληνική εταιρεία. Και υπάρχει μεγάλος βαθύτατος συμβολισμός στο γεγονός ότι τον επόμενο Σεπτέμβρη, μετά από 8 συνεχή προγράμματα προσαρμογής, θα ολοκληρωθούν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι η τιμόμενη χώρα στο μεγαλύτερο, αν θέλετε, στη μεγαλύτερη εκδήλωση, εμπορική και επιχειρηματική εκδήλωση που γίνεται στην νότιο-ανατολική Ευρώπη, την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να αποτελέσει ορόσημο για τις ελληνοαμερικάνικες σχέσεις. Το δεύτερο πεδίο συνεργασίας, αν αυτό ήταν το πρώτο, θα μπορούσε να είναι η αναγνώριση εκ μέρους της αμερικάνικης πλευράς ότι η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να παραμείνει ο περιφερειακός πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας, αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει οι πλέον σημαντικές ανησυχίες που έχει η χώρα, τα ζητήματα που έχει η χώρα για την ασφάλεια στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο να καλυφθούν, τόσο σε επίπεδο διπλωματίας όσο και σε επίπεδο στρατιωτικών προμηθειών, αλλά και βέβαια και στα δύο. Εγώ θα προτιμούσα βεβαίως το πρώτο από ότι τα άλλα δύο ως αριστερός. Εμείς οι Έλληνες είμαστε φιλική χώρα. Είμαστε χώρα ανθρώπων που πολεμά για τις αξίες και τα ιδανικά τους. Είμαστε μια δύναμη σταθερότητας, ειρήνης και
ασφάλειας. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι είμαι ο πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός που επισκέφθηκε την Τουρκία 3 φορές σε λιγότερο από 1 χρόνο σε μια εξαιρετικά δύσκολη εποχή για τις διμερείς σχέσεις των 2 χωρών μας. Και αυτό γιατί πιστεύω με όλη μου την καρδιά στην διατήρηση της ευρωπαϊκής προοπτικής της Τουρκίας. Παρ' όλα αυτά, αρνούμε να πιστέψω ότι οι λαοί μας μπορούν να έχουν υγιές μέλλον όταν δεκάδες τουρκικά αεροσκάφη παραβιάζουν τον ελληνικό εναέριο χώρο σε καθημερινή βάση με κίνδυνο να δημιουργηθούν ατυχήματα εξαιτίας των αυξανόμενων αναχαιτήσεων που υπάρχουν. Και αρνούμε να πιστέψω ότι ο λαός μιας ενωμένης δημοκρατίας της Κύπρου μπορεί να έχει μέλλον σήμερα εάν η ασφάλειά τους, αν θέλετε, εγγυάται, είναι ζήτημα εγγύησης μιας τρίτης χώρας με δικαίωμα στρατιωτικής παρέμβασης. Με αυτές τις σκέψεις δεν θα ήθελα να μιλήσω παραπάνω. Ίσως θα ήταν καλύτερα και πιο ενδιαφέρον για σας με αυτά που σας είπα να ανταλλάξουμε, που χωρίζουμε σε μια ανταλλαγή σκέψεων. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω για αυτή την ευκαιρία και πραγματικά θα ήθελα να επαναλάβω ότι όλοι αυτοί οι Ελληνοαμερικάνοι που ζουν στην Ελλάδα και που μου έχουν πει ότι ίσως αυτή είναι η καλύτερη περίοδος στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις έχουν δίκιο. Είναι μια μοναδική στιγμή. Αλλά μετά από 2 μέρες στο Σικάγο πραγματικά πιστεύω ακόμα περισσότερο ότι η ελληνική ελληνοαμερικανική κοινότητα μπορεί να κάνει περισσότερο για να βοηθήσει την Ελλάδα. Γιατί χρειαζόμαστε την βοήθεια της Αμερικής, όπως ακριβώς σημαντική ήταν η βοήθεια της Αμερικής στην εποχή της κρίσης για την Ελλάδα, τόσο σημαντική είναι και η βοήθεια της Αμερικής και στο μέλλον για να ξεπεράσουμε τον φόβο της κρίσης για πάντα. Και πιστεύω ότι έχουμε μια μοναδική, αν θέλετε, όθηση αυτή τη στιγμή και πρέπει να την εκμεταλλευτούμε. Η επίσημη επίσκεψη μου στην Αμερική έχει αυτό το μήνυμα, ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει, ότι η Ελλάδα μπορεί να είναι πάλι δυνατή και ότι να παίξει έναν σημαντικό ρόλο για να προστατεύσει τις κοινές μας αξίες σε μια πολύ ευαίσθητη περιοχή στον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ.